Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Προσπαθήσω να τηρήσω τα πέντε λεπτά. Γιατί... Ότι... Λοιπόν, συζητάμε σήμερα κύριε Πρόεδρε μια σημαντική μεταρρυθμιστική δράση της κυβέρνησης που αντιμετωπίζει ευχαριστώ. σε μεγάλο ευχαριστώ. βαθμό ευχαριστώ. το πρόβλημα των καθυστερήσεων της τεράστιας γραφειοκρατίας και της διασφάλισης, της διαφάνειας και της νομιμότητας στις διαδικασίες για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών και την εκτέλεση έργων. Η χρήση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος χωρί τη φυσική παρουσία των ενδιαφερομένων, είναι μονόδρομος για όλη τη διοίκηση. Είναι η λύση που διασφαλίζει ταυτόχρονα εξοικονόμηση χρόνου και πόρων, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια, πιστεύω. Σε αυτή την κατεύθυνση, οφείλουμε να πισπεύσουμε τη δυνατότητα χρήση ψηφιακή υπογραφή παντού και βεβαίω να διασυνδέσουμε πλήρω με απόλυτη διασφάλιση τη ασφάλεια των δεδομένων όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι οι προβλεπόμενες διαδικασίες στο νομοσχέδιο θα αποδώσουν πράγματι ορατές και χειροπιαστές βελτιώσεις στις μέχρι σήμερα ε, πρακτικές. Θέλω σε αυτό το σημείο να αναφέρω δύο-τρία παραδείγματα ε, κακή εμπειρία. Λίγες μέρες πριν, κύριε Υπουργέ, ε, βέβαια το έργο αυτό είναι έργο που ε, αφορά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά είναι ένα μεγάλο έργο αναπτυξιακό, γι' αυτό το αναφέρω, και αναφέρουμε στον Ανάβαλο, είχαμε αίτηση διάλυση από την πλευρά του Αναδόχου της εργολαβίας, ενός τμήματος του έργου αυτού, που ενώ υπάρχουν, έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες, ο Ανάδοχος είχε αναλάβει το έργο με τις συγκεκριμένε μελέτες, η χρηματοδότηση... Ήταν και είναι εξασφαλισμένη από το Αλέξανδρος Μπαλτάτζης. Τελικά διαλύεται η εργολαβία. Βέβαια, έχουμε ζητήσει τον Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη να τον δούμε και να κάνουμε σύσκεψη να δούμε αν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Θέλω να πω λοιπόν ότι πολλέ εταιρείε, ανάδοχοι, δίνουν μεγάλε εκτόσει. Το γνωρίζετε το πρόβλημα. Τελικά στην πορεία βλέπουν ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν ή δεν ξέρω τι άλλοι λόγοι ή τι είχαν στο μυαλό του. Αποτέλεσμα είναι να καθυστερούν τα έργα, να μένουν μισά, να κινδυνεύουν να χαθούν πόροι και στην τελική φάση να την πληρώνουν ο Έλληνα πολίτη ή η, Έλληνα, η η παραγωγη στη συγκεκριμένη περίπτωση της Αργολίδας που περιμένουν το νερό για να ποτίσουν και να αξιοποιήσουν τις καλλιέργειές τους. Όπως επίσης, ένα άλλο παράδειγμα, στον δρόμο Ναυπλίου Επιδαύρου, το ένα κομμάτι ολοκληρώθηκε, το είχε ο ένας εργολάβος, το άλλο Κάποιο άλλο εργολάβο. έτη διάλυση. Διελήθη λοιπόν η εργολαβία. Μισό το έργο. Μέχρι σήμερα ε, παραμένει. Τώρα ξεκίνησαν οι διαδικασίε ολοκλήρωση του έργου μετά από τρία χρόνια καθυστέρηση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό μέσα λοιπόν από τι νέε διαδικασίε που εισάγουμε να αντιμετωπίσουμε αντιγενέσει του τέτοια προβλήματα που αφορούν την δυνατότητα των αναδόχων να ολοκληρώσουν το έργο που αναλαμβάνουν σύμφωνα με τους όρου των συμβάσεων. Θέλω να αναφέρω κι άλλο ένα παράδειγμα... και πρέπει να το δείτε για τα φορά το Υπουργείο... το δικό σα, σχετικά με το Ξενία της Επιδαύρου... στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Πέρυσι έγινε ο διαγωνισμός... Ε, ο πλειοδότη εμφανίστηκε... όλα καλά, αλλά δεν πήγε στην τελική υπογραφή... και το Ξενία της Επιδαύρου παρέμεινε μέχρι και τώρα χωρίς να λειτουργήσει, όπως και η καντίνα και οι τουρίστες δεν είχαν ε, τη δυνατότητα να πάρουν ούτε να μπουκάλει νερό. Φέτος πάλι έγινε διαδικασία, ο, ανάδο, ο δεν εμφανίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, θα μου δώσετε λίγο χρόνο όπως δώσατε και στους άλλους συναδέλφους κύριε Πρόεδρε, Δόθηκε μια παράταση πέντε ημερών, μήπω πάει και μια εβδομάδα και υπογράψει. Όμω είμαστε Απρίλη-Μάη έχει ξεκινήσει, ξεκινάει η περίοδος η τουριστική, το ξενία ακόμα δεν έχει λειτουργήσει, η καντίνα στο χώρο του αρχαίου θεάτρου δεν λειτουργεί, με αποτέλεσμα να είναι κακό και για τα έσοδα, αλλά και ε, ως δυσφήμιση ε, της χώρας στους ε, τουρίστες. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέτρο που συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα, την διαφάνεια, την εξοικονόμηση χρημάτων και εργατογορών στην αντιμετώπιση της γραφειοκρατικής ταλαιπωρίας που υφίσταται ο πολίτης είναι εξαιρετικά θετικό και πρέπει να το στηρίξουμε ανεπιφύλεκτα. ιδιαίτερα μάλιστα όταν μεταξύ των άλλων το υποσυζήτηση νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που σήμερα δινοπαθούν να συμμετέχουν χωρίς ταλαιπωρία και επιβάρηση σε διαγωνισμού στο δημόσιο, μειώνοντας έτσι και το κόστος ε, για του ιδιού, αλλά και για το δημόσιο. Θέλω ακόμα να σταθώ στη σημασία των άρθρων 39 και 40 που αφορούν στην αντιμετώπιση της μάστιγας ενός μεγάλου προβλήματος, της μάστιγας του παραεμπορίου. Προφανώς πρόκειται για ένα εξαιρετικά σύνθετο πρόβλημα. Θέλω να πιστεύω ότι η ίδρυση και η λειτουργία του συντονιστικού κέντρου αντιμετώπισης του παραεμπορίου που προβλέπετε θα συμβάλλει σημαντικά ακριβώ στο συντονισμό όλων των εμπλεκομένων φορέων. Είναι επιτακτικό και για λόγους στήριξης ...του νόμιμου επαγγελματία και για λόγους εικόνας της χώρας και για λόγους ευρύτερου συμβολισμού... ...ότι στην Ελλάδα ο νόμος στηρείται το πρόβλημα αυτό να αντιμετωπιστεί άμεσα και αποτελεσματικά. Αντίστοιχη σημασία έχει και το άρθρο 43 που αφορά το σύστημα εισδροών εκροών στα πατήρια υγρών καυσίμων. Είναι επιτακτικό το νέο κανονιστικό πλαίσιο να είναι λειτουργικό με την απονομή των κυρώσεων εκείνων που θα λειτουργούν αποτρεπτικά και παραδειγματικά προ όλου εκείνου που παραβιάζουν τον νόμο. Πρέπει να δοθεί ένα χειρό μήνυμα ότι το λαθρεμπόριο και η φοροδιαφυγή δεν γίνονται πλέον ανεχθές. Και άκουσα με ικανοποίηση τον Υπουργό που είπε πριν ότι ήδη με την χρηματοδότηση ήδη υπάρχει ενδιαφέρον από το σύνολο των πρατηριούχων της Αττικής για να μπουν στη διαδικασία αυτοί του συστήματος, δηλαδή να εγκαταστήσουν συστήματα εισδροών, εκροών. Και θα ζητήσω βεβαίω, ως βουλευτής εκλεγόμενος στην επαρχία, στην περιφέρεια, αυτό το σύστημα, αυτή η στήριξη, αυτή η χρηματοδότηση να γίνει και στα πρατήρια της περιφέρειας άμεσα και να προχωρήσουν και να έχουν την ίδια μεταχείριση και τα πρατήρια της περιφέρειας. Τέλος, θέλω να αναφερθώ στο ζήτημα των αρτοποιών που μας έθεσαν ε, η Ομοσπονδία και οι Πιστεύω ότι πρέπει να το δείτε πολύ σοβαρά. Αφορά χιλιάδες εργαζόμενους. Είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οικογενειακές οι περισσότερες και ιδιαίτερα σε αυτή την κρίση πρέπει να προσέξουμε και να τους ακούσουμε. θα έχουμε τη δυνατότητα αύριο εδώ στην Επιτροπή να ακούσουμε τις απόψεις, τις επισημάσεις, τις ενστάσεις. Πρέπει να τις λάβουμε σοβαρά υπόψη γιατί πιστεύω είναι ένα θέμα που όταν λέμε από τη μια πλευρά ότι πρέπει να στηρίξουμε τη μικρομεσαία επιχείρηση και τις θέσεις δουλειάς που έχουν και ειδικά σε αυτό το τομέα είναι χιλιάδες και γνωρίζετε και εσείς είμαι σίγουρος ότι περισσότερες είναι οικογενειακές, πρέπει λοιπόν να στηριχτούν οι αρτοποιοί, τα αρτοποιεία και να μην ο ανταγωνισμός βεβαίως είναι προς του καταναλωτή όμως και η ποιότητα είναι ένα δεδομένο, τουλάχιστον στα αρτοπία εδώ στη χώρα μας, όλα αυτά τα χρόνια είναι αποδεικμένη η δουλειά και η ποιότητα που προσφέρουν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. ευχαριστούμε τον κύριο Αυρ...